Θα καλημερίσω τον κύριο Άγγελο Ιακωβίδη, ο οποίος είναι διευθυντής marketing επικοινωνίας, όπως επίσης και της Ναυτικής Ακαδημίας του Πανεπιστημίου της Λευκωσίας, μονάδα εκπαίδευσης ανάπτυξης. Εύχομαι σωστά να τα έχω αναφέρει όλα αυτά, κύριε Ιακωβίδη. Καλημέρα σας από τον 984. Καλή σας μέρα από την Κύπρο, από τη Λευκωσία, εδώ στην Πανεπιστημίου Πολύ, του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Ευχαριστούμε για αυτή την φιλοξενία, να κερδίσω την Κρήτη, το Ηράκλειο εκεί. Σε μία στιγμή, σε μία συγκυρία, όπου κύριε Ιακωβίδη, όπως είπα και στην αρχή, οι υποψηφοί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, οι γονείς τους, η κάθε οικογένεια από τη δική της την πλευρά εξετάζει πλέον όλα τα δεδομένα που έχει μπροστά της αναφορικά με τις σπουδές που θέλει να ακολουθήσει ο κάθε υποψήφιος ή κάθε υποψήφια. Και έρχεστε εδώ να τους πείτε ότι έχετε δύο ακόμα προτάσεις από όλα αυτά τα οποία γνωρίζουμε μέχρι σήμερα, με το Inter College Πανεπιστήμιο της Λευκωσίας, για δύο τομείς για τους οποίους θα υπάρξει και ενημερωτική εκδήλωση, ενημερωτικές εκδηλώσεις αύριο στο ξενοδοχείο Αστόρια Καψής Hotel στο κέντρο του Ηρακλείου, πλατεία Ελευθερίας. Μάλιστα. Να σας πω ότι για μας είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν και άλλες επιλογές στα παιδιά. Γι' αυτό αύριο, Σάββατο, 8 Ιουλίου, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 12, θα έχουμε ημερίδα ενημέρωσης και βιωματικό εργαστήριο για το πτυχίο αισθητικής του Inter College. Κάποιος μπορεί να σπουδάσει στην Κύπρο και μάλιστα σε μια σχολή με 25 χρόνια εμπειρίας στον τομέα της αισθητικής. Το πιο σημαντικό όμως για το κομμάτι της αισθητικής, κάποιος που θέλει να σπουδάσει αισθητική, είναι ότι αποκτήσει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος αισθητικού, που είναι σημαντικό, και η αναγνώριση των επαγγελματικών δικαιωμάτων τόσο στην Κυπριακή Δημοκρατία όσο και στην Ελληνική Δημοκρατία από το ΑΤΕΝ. Επίσης να σας πω ότι στον τομέα της αισθητικής και γενικά στις σπουδές στην Κύπρο από το Inter College υπάρχει δυνατότητα για τους Έλληνες φοιτητές να πάρουν φοιτητικά επιδόματα μέχρι 3.500 ευρώ, δώρο δηλαδή, από την Κυπριακή Δημοκρατία, από την Υπουργή Παιδείας της Κυπριακής Δημοκρατίας, βάσει κριτηρίων. Άρα έρχονται, σπουδάζουν σε μια αναγνωρισμένη σχολή και παίρνουν επαγγελματικά δικαιώματα στο κομμάτι της αισθητικής, που είναι πτυχίο 4 χρόνια, αναγνωρισμένο για επαγγελματικά δικαιώματα τόσο στην Κύπρο όσο και στην Ελλάδα. Έχετε, κύριε Ιακωβίδη, την καλοσύνη να μας πείτε αυτές ή αυτά τα 3.500 ευρώ που λέτε δώρο στους Έλληνες σπουδαστές πώς προκύπτουν? Προκύπτουν από τα φοιτητικά επιδόματα που παίρνουν οι Έλληνες σπουδαστές από την Υπουργείο Παιδείας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Κάποιος που θέλει να το ψάξει περισσότερο μπορεί να γράψει στο Google εκεί, Υπουργείο Παιδείας της Κυπριακής Δημοκρατίας, και εκεί υπάρχουν όλες οι πληροφορίες και όλα τα χαρτιά που πρέπει να φέρει κάποιος έτσι ώστε να δικαιούται αυτά τα φοιτητικά επιδόματα. Για το πτυχίο αισθητικής οι σπουδές 4 χρόνια. 4 χρόνια πτυχίο. Bachelor of Science. Μάλιστα. Για μας είναι σημαντικό να ενημερώσουμε τον κόσμο για αυτό το κομμάτι. Γι' αυτό 10 με 12 αύριο Σάββατο θα είμαστε στο Καψής Αστόρια εκεί στο Ηράκλειο. Και οι κοπέλες από το Admissions του Inter College και της Ναυτικής Ακαδημίας θα ενημερώνουν για τις προοπτικές και τις εργοδότησεις, η οποία πλέον, ξέρετε, για ένα γονιό, εμείς που έχουμε παιδιά, είναι πολύ σημαντικό να μπούμε στη διαδικασία να τους στείλουμε κάπου και να ξέρουμε ότι η πρακτική τους κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, αλλά και η εργοδότησή τους ακριβώς μετά είναι εγγυημένη από τον οργανισμό που σπουδάζουν. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και πάω στο δεύτερο κομμάτι της όλης διαδικασίας. Στις 12 το μεσημέρι αύριο μέχρι και τη 1 θα δώσουμε ενημέρωση για την Ναυτική Ακαδημία Κύπρου. Ξέρετε, το επάγγελμα του εμποροπλοιάρχου έχει αρχίσει εδώ και μερικά χρόνια να υπάρχει και στην Κύπρο μέσα από την Ναυτική Ακαδημία Κύπρου υπό την αιγίδα του Πανεπιστημίου Λευκωσίας,
Είναι επίσης ένα τετραετές στοιχείο της ναυτικής επιστήμης και ακούστε αυτό. Αυτό που έλεγα προηγουμένως, εξασφαλισμένη 12μηνη θαλάσσια υπηρεσία. Η πρακτική που πρέπει να κάνεις για να πάρεις το πτυχίο σου είναι η δική μας δουλειά να σας βρούμε. Όχι εσάς να τρέχετε δεξιά-αριστερά ή τους γονείς να αγχώνονται. Επίσης, υπάρχει το πιστοποιητικό ικανότητας, δηλαδή σαν την άδεια εξασφάλισης επαγγέλματος από το Υφυπουργείο Ναυτιλίας της Κυπριακής Δημοκρατίας που ισχύει σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο. Και επίσης, το κερασάκι το ωραίο που θα ανακοινώσουμε αύριο, θα δώσουμε 20 πλήρες υποτροφίες χωρίς δίδακτρα που προσφέρονται σε συνεργασία με την Κυπριακή Ναυτιλιακή Βιομηχανία, το Inter College, την Ναυτική Ακαδημία υπό την αιγίδα του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Άρα, κάποιος σπουδάζει εντελώς δωρεάν. Υπάρχουν κάποια τέλη όμως που πρέπει να πληρωθούν, αλλά μιλούμε για 500-600 ευρώ το χρόνο. Ξέρετε, είναι σημαντικό να αντιληφθούμε ότι υπάρχουν και αυτά τα πράγματα. Οι ιδιωτικοί οργανισμοί είναι εδώ και είναι η πρώτη φορά και στα κυπριακά αλλά και στα ελληνικά δεδομένα που ένας ιδιωτικός εκπαιδευτικός οργανισμός προσφέρει δωρεάν φοιτηση. Αυτά θα πούμε αύριο. Αδιάσκησης επαγγέλματος, 20 πλήρες υποτροφίες, 12μηνη δουλειά είναι ουσιαστικά τρεις παράγοντες που σε κάνουν να το σκέφτεσαι και να το σκέφτεσαι πάρα πάρα πολύ σοβαρά, κύριε Ιακωβίδη, εφόσον έχεις αυτή την δυνατότητα. Οι 20 πλήρες υποτροφίες φαντάζομαι υπό τους όρους και τα κριτήρια που θέτεται μπορεί να είναι βαθμολογικά. Είναι κυρίως κοινωνικο-οικονομικά τα κριτήρια, έτσι ώστε να μπορούν και οι ευάλωτες ομάδες να μπορούν να σπουδάσουν. Δηλαδή κάποιος ο οποίος η οικογένεια του δεν μπορεί να τον σπουδάσει, είμαστε εδώ να το βοηθήσουμε. Να σας πω ότι και το ξέρετε ίσως και καλύτερα από εμάς εδώ στην Κύπρο, το πόσα παίρνει ένας ναυτικός, ένας καπετάνιος. Ένας καπετάνιος, ο πρώτος μισθός στην Κύπρο είναι 3.000 ευρώ το μήνα. Και μάλιστα αφορολόγητα, δεν υπάρχει φόρος σε αυτό, είναι καθαρά τα χρήματα. Στα 2 με 3 χρόνια πάει στις 6.000, στα 4 με 5 χρόνια πάει στις 8, στις 10, στις 12, στις 14.000 ευρώ τον μήνα. Είναι ποσά τα οποία στη σημερινή κοινωνία των 800 ευρώ, κυρίως στην Ελλάδα, είναι πολύ πολύ καλά. Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ τα κρατάω αυτά. Λέω, ξαναλέω μάλλον, ότι 10 με 12 αύριο το πρωί, γιατί νομίζω μέσα από όλα αυτά τα οποία αναφέρατε τουλάχιστον αξίζει να ακούσουμε πολύ περισσότερα πράγματα από αυτά τα οποία μπορούν να ακουστούν στο πλαίσιο μιας ραδιοφωνικής εκπομπής, αναλυτικά στοιχεία και δεδομένα που έχουν να κάνουν με αυτές τις σπουδές, σε ό,τι έχει να κάνει με το πτυχίο αισθητικής 10 με 12 και σε ό,τι έχει να κάνει με το πτυχίο εμποροπλοίαρχου από το Inter College Πανεπιστήμιο Λευκωσίας από τις 12 έως και τη 1 στο ξενοδοχείο Αστόρια, πλατεία Ελευθερίας. Λέω για εκείνους που σας ακούν, ο κάθε υποψήφιος μαζί με την οικογένειά του ή κάθε υποψήφια με την οικογένειά της που σας ακούει αυτή την ώρα μπορεί να προσέλθει σε αυτή την ενημερωτική εκδήλωση ή θα πρέπει να δηλώσει πρωτίστως συμμετοχή? Μπορούμε, είμαστε έτοιμοι να δεχτούμε αρκετό κόσμο. Το ίδιο πράγμα είχαμε κάνει και την περασμένη εβδομάδα, το περασμένο Σάββατο στη Ρόδο, και είχαμε πάρα πολύ κόσμο και πολύ ενδιαφέρον για αυτά τα πράγματα. Αντιλαμβάνεστε ότι τώρα που βγήκαν και οι βάσεις, οι βαθμολογίες και τα λοιπά στις πανελλαδικές, υπάρχει και η άλλη επιλογή που ονομάζεται Κύπρος, που ονομάζεται Ναυτική Ακαδημία Κύπρου, που ονομάζεται Inter College, ένας οργανισμός από το 1980 κάτω από την αιγίδα του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, το οποίο Πανεπιστημίου Λευκωσίας έχει 14.000 φοιτητές. Μάλιστα. Ιδιαίτερη δυναμική που δίνει βεβαιότατα και την θέση των πανεπιστημίων της Κύπρου σε διεθνείς κατατάξεις. 14.000 φοιτητές, ένας αρκετά μεγάλος αριθμός. Ακριβώς, ακριβώς. Εγώ θα σας ευχαριστήσω, θα σας περιμένω αύριο Σάββατο 8 Ιουλίου, 10 με 12 για την αισθητική και 12 με 1 για την ναυτική ακαδημία Κύπρου.
Κύριε Ιακωβίδη, λίγο πριν σας αποχαιρετήσω, είπαμε στην αρχή κάτι για το οποίο δεν δώσαμε διευκρινήσεις, με παράληψή μου γιατί δεν ρώτησα. Ας το κάνω προς το τέλος. Όταν λέτε ότι και βιωματικά για τις σπουδές της αισθητικής θα δοθούν παραπάνω πληροφορίες, τι ακριβώς εννοείτε? Θα κάνουμε ένα υπέροχο βιωματικό εργαστήριο μακιγιάζ και εξοικείωση με τις νέες τάσεις του μακιγιάζ. Έχουμε την Σοφία Θεοδωρίδου, που είναι εκπαιδεύτρια καθηγήτρια στην Κύπρο, η οποία θα κάνει ένα βιωματικό εργαστήριο και θα δείξει τις καινούργιες τάσεις του μακιγιάζ για το καλοκαίρι, πώς μπορεί να εξοικειωθεί με τις νέες τάσεις. Και αυτό θα είναι μετά την παρουσίαση.